σας παιδιά, η Ιωάννα εδώ και σήμερα θα δούμε κάποια ζητήματα γύρω από το ζήτημα της αδείας των εργαζομένων, μιας και έχουμε καλοκαιράκι. Θα μιλήσουμε για τις ημέρες άδειας, για το επίδομα αδείας, αλλά και μερικούς γενικούς κανόνες που ισχύουν γύρω από όλα αυτά και πρέπει να γνωρίζουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε, αλλά πριν προχωρήσουμε, εννοείται να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα της Freedom 24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Παιδιά, έχω αφήσει το προσωπικό μου link τόσο στην περιγραφή αυτού του βίντεο, όσο και στο pin comment. Στο πρώτο δηλαδή σχόλιο εδώ στο YouTube. Χρησιμοποιώντας το, στηρίζετε τόσο πολύ το κανάλι μου, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Γι' αυτό ανταποδοτικά, επειδή χρησιμοποιείτε το link μου, αν είστε άνω των 25, θα πάρετε και την πρώτη σας δωρεάν μετοχή 1000 ευρώ, αλλά και κάτω των 25 να είστε, παίρνετε έναν ολόκληρο μήνα χωρίς καμία προμήθεια. Μιας που είμαστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μία καρδούλα. Βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Και εννοείται, σας έχω αφήσει το link στην περιγραφή. Για το newsletter μου, παιδιά, αλήθεια αξίζει, γιατί μιλάμε για προγράμματα, επιδοτήσεις και όλα τα οικονομικά νέα για την Ελλάδα μέσα σε 3 μόλις λεπτά. Ειλικρινά είναι το αγαπώ. Μπείτε, κάντε την εγγραφή σας και τα λέμε αύριο το πρωί στο mail. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε και για το καθιερωμένο disclaimer. Εννοείται πως ό,τι λέω στα βίντεο μου σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν και που δεν είδαν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές. Δεν είμαι πιστοποιημένη επενδυτική σύμβουλος, οπότε πριν βάλουμε τα χρήματά μας σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, κάνουμε ενδελεχή έρευνα για να είμαστε σίγουροι και σίγουρες ότι επενδύσαμε σωστά και πήραμε τη σωστή απόφαση για τα οικονομικά μας και τα χρήματά μας που δεν τα βγάζουμε εύκολα. Ας ξεκινήσουμε από κάτι βασικό. Όσα θα πούμε σήμερα είναι τα όσα ορίζονται από την νομοθεσία ως κατώτατο όριο της σχέσης εργαζομένων-εργοδοτών. Παρακάτω από αυτά που θα πούμε σήμερα, απαγορεύεται να πάμε. Είναι παράνομο. Αν παρόλα αυτά κάποιοι άνθρωποι έχουν έρθει σε καλύτερες συμφωνίες, είτε αυτές αφορούν καλύτερες αποδοχές, περισσότερες ημέρες άδειας ή οτιδήποτε καλύτερο από όσα ελάχιστα βάζει ο νόμος ως απαραίτητη προϋπόθεση, τότε υπερισχύουν τα καλύτερα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με λίγα λόγια αναφορικά με την ετήσια άδεια αναψυχής. Αυτή ντε που περιμένουμε όλο το χρόνο και περνάει σε 5 λεπτά. Ναι, αυτή. Τον πρώτο μας χρόνο σε μια επιχείρηση δικαιούμαστε 20 ημέρες άδειας εφόσον έχουμε δουλέψει όλο το έτος. Επειδή όμως ρεαλιστικά είναι δύσκολο να έχουμε προσληφθεί την 1η-1η του εκάστοτε έτους, γίνεται ένας υπολογισμός ανάλογα με το ποσοστό του έτους που δουλεύουμε με μέγιστο τις 20 ημέρες. Αν για παράδειγμα δουλεύουμε 6 μήνες, θα πάρουμε 10 ημέρες άδεια. Αυτές δικαιούμαστε τουλάχιστον από τον νόμο ως κατώτατο. Στον δεύτερο τώρα χρόνο στην ίδια εργασία πάμε στις 21 ημέρες άδεια. Από το 3ο μέχρι και το 10ο έτος εργασίας έχουμε 22 ημέρες άδειας. Ενώ μετά την δεκαετία στον ίδιο εργοδότη ή την δωδεκαετία γενικά δικαιούμαστε 25 ημέρες άδειας. Μετά τα 25 χρόνια εργασίας οπουδήποτε δικαιούμαστε 26 ημέρες άδειας που είναι και το μέγιστο που δίνει ο νόμος. Τώρα στην άδειά μας σαφώς δεν μετράνε οι επίσημες αργίες και τα Σαββατοκύριακα. Εκτός και αν εργαζόμαστε Σαββατοκύριακο, οπότε είναι άλλη διαδικασία. Η άδεια, παιδιά, είναι έξτρα από αυτά σαφώς. Αυτό είναι και το νόημα της άδειας κούρασης και αναψυχής άλλος. Τώρα, κατά τη διάρκεια της άδειάς μας, απαγορεύεται να μας απολύσει η εταιρεία στην οποία είμαστε. Απαγορεύεται. Ενώ μπορούμε πάντα σε συνεννόηση με την εταιρεία, αλλά μπορούμε να πάρουμε άδεια όποτε το επιθυμούμε. Είναι εργατικό δικαίωμά μας. Σαφώς και η εταιρεία μας έχει και αυτή από τη μεριά της δικαίωμα να επιβάλλει κάποιους περιορισμούς. Παραδείγματος χάρη να δώσει την άδεια σε 2 ή 3 κομμάτια, ανάλογα με το πόσο νευραλγική είναι η θέση εργασίας μας. Ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας να ρυθμίσει τις άδειες στα εκάστοτε τμήματα. Και πάμε στο σημαντικό. Καλή η άδεια, αλλά τι να την κάνουμε και αν δεν συνοδεύεται από καύσιμο για να κινηθούμε. Επίδομα αδείας λοιπόν. Το επίδομα αδείας, που είναι πρακτικά το δεύτερο μισό του 14ου μισθού. Στη χώρα μας έχουμε έναν έξτρα μισθό τα Χριστούγεννα και από μισό Πάσχα και καλοκαίρι. Αυτό λοιπόν το επίδομα αδείας ανήκει στις πάγιες και τακτικές αποδοχές των εργαζομένων. Το λέμε δώρο, αλλά είναι υποχρέωση των εργοδοτών και των εργοδοτριών να το αποδώσουν. Υποχρέωση. Είναι μέρος της αμοιβής των εργαζομένων, είναι μέρος της αμοιβής μας, δικαιούμαστε με βάση τον νόμο. Σαφώς δεν μπορεί να είναι παραπάνω από τον μισό μισθό μας και καταβάλλεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα στο έτος. Και μιας και μιλάμε για χρήματα και άδειες, εάν τυχόν για κάποιο λόγο δεν λάβουμε τις άδειες που δικαιούμαστε μέσα στο έτος, το ημερολογιακό, δηλαδή μέχρι και 31 Δεκεμβρίου, αυτές μεταφέρονται στο επόμενο έτος, αλλά μέχρι την 31η Μαρτίου πρέπει να τις έχουμε εξαντλήσει. Αν δεν μας έχουν δοθεί, τότε πλέον η απέτηση αυτή μετατρέπεται σε χρηματική και πρέπει αυτές τις άδειες που δεν πήραμε να μας τις πληρώσουν. Τώρα να πούμε ότι όλα αυτά ισχύουν για όσους και όσες από εμάς εργαζόμαστε με το σύστημα του πενθημέρου και οκταώρου. Και είναι, όπως είπαμε, τα κατώτατα όρια. Εάν έχουμε κάποια συλλογική σύμβαση, μια διαφορετική συμφωνία ή η επιχείρηση έχει διαφορετική αντιμετώπιση προς το καλύτερο πάντα, τότε ισχύουν τα καλύτερα και μάλιστα αντικαθιστούν τον νόμο κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε. Αλλά δεν θα επεκταθούμε γιατί υπάρχουν και τα δικηγορικά γραφεία για αυτό το πράγμα. Τώρα, ξέρω ότι με αυτές τις ζέστες, το να μην πάμε ένα τριημεράκι κάπου και να εξοικονομήσουμε και να επενδύσουμε το επίδομα αδείας, είναι αλήθεια ουτοπικό και δεν θα το ανέφερα καν. Όμως, παιδιά, μπορούμε να κάνουμε κάτι μικρό και συμβολικό, αλλά με ουσία. Έχουμε πει, ποτέ δεν πρέπει να υποτιμούμε την τεράστια σημασία των μικρών πράξεων. Ας πάρουμε λοιπόν ένα δεδομένο ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα σήμερα, με τα νούμερα που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι 1128 ευρώ το μήνα. Επί 14 μήνες, το
επίδομα βίας μας θα είναι 564 ευρώ. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν ισχύει για όλους και για όλες, αλλά μιλάμε για έναν μέσο όρο για να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ωραία. Μπορούμε λοιπόν, παιδιά, σήμερα με τα 64 ευρώ που περισσεύουν από τα 564 να αγοράσουμε δύο DGRW.eu, τα οποία σήμερα που μιλάμε όντως κοστίζουν περίπου στα 64 ευρώ. Και σιγά θα κάνει διαφορά αυτό, θα έλεγε κανείς. Για να δούμε. Αν το κάνουμε αυτό και επενδύουμε αυτά τα 64 ευρώ μόνο το καλοκαίρι, κάθε χρόνο για 30 χρόνια, όταν θα έρθει η ώρα σιγά σιγά να βγούμε στη σύνταξη, θα έχουμε πετύχει αυτό. Πολύ λίγο. Αυτό, παιδιά, είναι υποκειμενικό, αλλά σίγουρα είναι ένα ποσό που το καταφέραμε, επειδή μέσα στη θερινή ραστόνη βάλαμε ένα μικρό ποσό να δουλέψει για εμάς όλα αυτά τα χρόνια και να επέλθει το θαύμα του ανατοκισμού. Σκεφτείτε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αν κάθε μήνα επενδύαμε όσο περισσότερα μπορούμε σε κάτι τέτοιο. Πάντως, εάν μας ενδιαφέρει αυτή η στρατηγική και θα θέλαμε να τη δοκιμάσουμε, εννοείται ότι ο τρόπος να το κάνουμε είναι πανεύκολος. Αρχικά, ό,τι και να επενδύσουμε και ό,τι και να κερδίσουμε είναι αφορολόγητο, γιατί το DGRW.eu, στο οποίο επενδύω και εγώ, είναι UCITS, οπότε ούτε τα μερίσματα ούτε η υπεραξία δεν φορολογείται τίποτα, ούτε ένα ευρώ, όλα τσέπη. Επίσης, κάθε τρίμηνο θα πληρωνόμαστε κιόλας από αυτό το 64 ευρώ που βάλαμε μία φορά το χρόνο. Έστω και αυτά τα λίγα χρήματα θα τα πληρωνόμαστε κάθε τρίμηνο λόγω του μερίσματος. Και εννοείται, αν έχουμε ανοίξει και τον επενδυτικό μας λογαριασμό μέσα από το link της περιγραφής για να πάρουμε και την πρώτη μας δωρεάν μετοχή, μπορούμε να αγοράσουμε το DGRW έτσι. Μπαίνουμε στην πλατφόρμα της Freedom 24, πατάμε στο πεδίο συναλλαγές, γράφουμε DGRW.eu, πατάμε άνοιγμα συνεδρίας, βάζουμε τον κωδικό που θα μας έρθει στην εφαρμογή για επιβεβαίωση, ανοίγουμε τη συνεδρία, πατάμε αγορά και το έχουμε. Τώρα λοιπόν και ενημερωμένοι και ενημερωμένες είμαστε για τα όσα δικαιούμαστε με τον νόμο, αλλά και ξέρουμε ακριβώς τη δύναμη που μπορούν να έχουν τα χρήματά μας αν αξιοποιηθούν σωστά σε βάθος χρόνου. Κλείνοντας λοιπόν, ευχαριστούμε ακόμη μια φορά την πλατφόρμα της Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Παιδιά, έχω αφήσει το προσωπικό μου link στην περιγραφή του βίντεο, όσο και στο pin comment, χρησιμοποιώντας το, στηρίζετε το κανάλι μου να συνεχίζει να παράγει καθημερινό περιεχόμενο. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και ανταποδοτικά, επειδή χρησιμοποιείτε το link μου, θα πάρτε και την πρώτη δωρεάν μετοχή ως 1000 ευρώ αν αισθάνετε τον 25, αλλά και κάτω τον 25 να είστε μη φοβού, θα πάρετε έναν ολόκληρο μήνα χωρίς καμία προμήθεια. Αναμένω λοιπόν ερωτήσεις ή απορίες για το όσα είδαμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα και τα λέμε αύριο.